Κύριε Σκυρακάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν χρειάζεστε τα ακουστικά, δεν θα ακούσουμε κάτι. Μόνον εσάς, χωρίς ακουστικά. Ναι, ακριβώς, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Φαντάζομαι θα γεμίσει η Βουλή, γιατί προς το παρόν είστε 2-3 εκεί, έτσι. Εγώ δεν είμαι ακόμη εκεί. Θα πάω μόλις ακριβώς τελειώσουμε, γιατί ξεκινάει στις 9 η Ολομέλεια. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα του προϋπολογισμού. Ήρεμα πάει η συζήτηση. Αν σκεφτούμε πώς γενικά συζητούμε στη Βουλή, απλώς είναι λίγο διάλογος κοφών που λέμε, διότι η αντιπολίτευση για την ώρα δεν θέλει να συζητήσει επί της ουσίας, αναπαράγει απλώς τα επιχειρήματα που έχει τα αντιπολιτευτικά, και έτσι, αν θέλετε, είναι περισσότερο ανταλλαγή μονολόγων και λιγότερο δυστυχώς κοινωνικό. Παράλληλη μονόλογη, συνεπώς. Ναι. Κύριε Σκυρακάκη, αυτά τα επιδόματα, επειδή σε αυτόν τον σταθμό, σε αυτή την εκπομπή και ομιλών, ζητώ ταπεινά συγγνώμη πάλι για το εγώ, όταν, δεν ήμασταν και πολλοί τότε δηλαδή, όταν τα μοίραζε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κτίζει τον επιδοματούχο άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, δεν ήμασταν και πολλοί αυτοί που το λέγαμε, αλλά επειδή ακριβώς το έχουμε πει προς την τότε κυβέρνηση, οφείλω να πω και στην παρούσα κυβέρνηση, θα βάλετε κανένα κριτήριο κάποτε? Δηλαδή, αυτά τα επιδόματα θα έχουν ένα κίνητρο, δηλαδή για να το πάρει κάποιος το επίδομα, να πεις ότι βγαίνει η καλύτερη εκατοντάδα εργαζομένων στον τάδε τομέα. Δηλαδή έχουν προσπαθήσει οι άνθρωποι να είναι καλοί στη δουλειά τους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ορίστε, το ένα είναι η πίεση που αισθάνονται οι μισθωτοί από τον πληθωρισμό, την οποία προσπαθούμε να ανακουφίσουμε με διάφορα εργαλεία, γιατί ο μισθωτός δεν μπορεί να προσαρμόσει με ευκολία το εισόδημά του στον πληθωρισμό. Ο ελεύθερος επαγγελματίας που καθορίζει τις τιμές του έχει διαφορετική διακριτική ευχέρεια ή ο επιχειρηματίας. Συνεπώς, αυτή είναι η μία πλευρά. Τα κλασικά επιδόματα που δίνει το κράτος είναι όλα με κριτήρια. Το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε είναι ότι τα κριτήρια δεν λαμβάνουν υπόψη την παράτυπη οικονομία. Δεν μπορούν να λάβουν υπόψη την παράτυπη οικονομία. Αν έχετε μια πολύ μεγάλη παράτυπη οικονομία, τότε τα ίδια τα επιδόματα εμπεριέχουν μια κοινωνική αδικία που είναι όση είναι η παράτυπη οικονομία που έχεις. Τα τελευταία χρόνια, και είναι πολύ θετικό αυτό, έχουμε μία μείωση της παράτυπης οικονομίας. Καταγράφηκε από την Κομισιόν, με τη βοήθεια και της πανδημίας και των μέτρων που έχουμε πάρει, 30% μείωση του VAT gap, του κενού ΦΠΑ, που μετρά την παράτυπη οικονομία, το 20. Είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί αυτό. Όχι, το ξέρουμε, γιατί βλέπουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες σε σχέση με το 20 είναι πολύ μεγαλύτερες το 21 και στην χρήση των χρεωστικών ή της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι το άλλο εργαλείο με το οποίο μετράμε την φοροδιαφυγή. Όσο ανεβαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Γιατί η φοροδιαφυγή γίνεται κατά βάση με τριπτά. Ωραία. Σε αυτόν τον διάλογο που έχετε με τις τράπεζες, αυτές οι χρεώσεις από την ώρα που αυξάνει το μέγεθος, δηλαδή τις κλασικές της ελεύθερης οικονομίας, αυξάνει ένα μέγεθος, μειώνεται και το ποσοστό που παίρνει η τράπεζα. Γιατί δεν το μειώνουν αυτό το δικό τους εκεί, το αναλογούν ποσοστό μάλλον. Το θέμα των προμηθειών είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο χειρίζεται το άλλο κομμάτι του Υπουργείου, ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά όχι μόνο το θέμα των προμηθειών και το θέμα των καταθέσεων, των επιτοκίων καταθέσεων. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Αναμένουμε ότι θα υπάρξει προσαρμογή των τραπεζών, θα δούμε πόση. Ναι. Και μέσα σε αυτό θα δείτε και αυτούς τους δανειολήπτες, για να το κλείσω, επειδή όμως μου το στέλνουν συνέχεια με το ελβετικό φράγκο. Αυτό δηλαδή μπορεί να γίνει μια γενική διευθέτηση για αυτούς τους συμπολίτες μας? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον από πλευρά της κυβέρνησης, τέτοιου είδους διευθέτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει εύκολη λύση. Μάλιστα. Άρα κρατούμε αυτή την απάντηση, κυρίες και κύριοι, όταν μου λέτε τι θα γίνει με την δική σας περίπτωση. Έχω πολλά, ξέρετε, μηνύματα επ' αυτού, γι' αυτό και σας το έθεσα. Ξέρω ότι δεν είναι μέσα στην ύλη σας, κύριε Σκυλακάκη.
Πριν πάμε στα γενικά, έως τώρα διάβαζα πάλι, επικαλούμε τον συνάδελφο μου Νίκο Φιλιππίδη, διάβαζα ότι το τρίτο τρίμηνο η δαπάνη για την ηλεκτρική, για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας επιδότηση ήταν 3,5 δισεκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη και αυτή επηρέασε την στατιστική απεικόνηση των στοιχείων του ΕΠ, όχι την πραγματική απεικόνιση, γιατί ταυτόχρονα έχουμε πολύ μεγάλη δαπάνη και πολύ μεγάλη απόσπαση, αν θέλετε, από το μηχανισμό υπεραισόδων, η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη. Άρα μειώθηκε, εμφανίζεται το ΕΠ μας, δεν είναι μειωμένο ακριβώς με αυτή, για αυτή ναι, την... αν μετράς οι επιδοτήσεις καταγράφονται αρνητικά στο ΕΠ, πρέπει να μετρήσεις αντίστοιχα και να υπάρχει και αντίστοιχη καταγραφή των εσόδων που παίρνεις από αυτή την πλευρά, τα οποία παρακρατούνται στην πηγή. Ναι. Είναι πραγματικά από αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια, κύριε Σκυλακάκη. Πρώτα απ' όλα, το τελευταίο τρίμηνο πόσο υπολογίζεται θα είναι αυτό το ποσό? Εντάξει, θα πάει πιο πάνω? Όλο μαζί, τα χρήματα που δίνει ο προϋπολογισμός φέτος είναι της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων. Αυτή είναι η πραγματική επιδότηση. Όλα τα άλλα είναι από τις εταιρείες, όλα από τους παρόχους. Είναι από τους παρόχους στην πραγματικότητα. Μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν έχουν πραγματική επίπτωση. Άλλη μια φορά, ποιο είναι το σύνολο, το ετήσιο της επιδότησης για το τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας? Το σύνολο είναι της τάξης των 8 δισεκατομμύρια. Και βάζει από αυτά τα 8, στα 8 δις η συνεισφορά του προπολογισμού είναι 2 μόλις. Αυτό που εμείς βάζουμε είναι 2. Υπάρχει και ένα κομμάτι που προέρχεται από τα λεγόμενα οίκο, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα κάλυπταν άλλες δαπάνες και τώρα πηγαίνουν εκεί. Είναι έσοδα, αν θέλετε, του Υπουργείου Ενέργειας αυτά. Και όλο το άλλο ποσό είναι υπάροχοι. Υπερέσοδα των παρόχων. Είναι υπερέσοδα και επιδοτήσεις τα οποία μηδενίζονται. Μάλιστα. Άρα, αυτό που έλεγε. Αντικρίζονται δηλαδή. Ναι. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι κάνετε πλάτη στις εταιρείες παρόχους, δεν επιβεβαιώνεται. Όχι, όχι, θέλω. Κοιτάξτε, επειδή η δημοσιογραφία ασκείται κατά κύριο λόγο επί τη βάση των επισημάνσεων που κάνει η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Όχι, λοιπόν, σωστά. Σωστά. Ναι. Άρα, λοιπόν, να ξέρουν οι πολίτες αν επιβεβαιώνεται η αντιπολίτευση. Αν επιβεβαιώνεται, θα τους πούμε μπράβο, συγχαρητήρια. Αν δεν επιβεβαιώνεται, αν πηγαίνει σε αυτό που λέμε στον κουβά, να πούμε πού είναι το πράγμα. Αυτό προκύπτει πολύ απλά και θα το δούμε. Ναι. Και όταν θα δούμε την πραγματική εικόνα των παρόχων στα έσοδά τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Το ένα εργαλείο ήδη βεβαιώθηκαν τα σχετικά υπερέσοδα που ήταν προ του μηχανισμού, και υπάρχει το δεύτερο εργαλείο που νομοθετήσαμε πρόσφατα και πάλι θα τα πάρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και παίρνουμε και πάρα πολλά στην πηγή. Στο τέλος της ημέρας θα φανεί από το τι θα γράψουν οι εταιρείες στους λογισμούς τους και θα τελειώσει η συζήτηση. Αλλά μέχρι ότου γραφτούν αυτά στους λογισμούς θα γίνεται μια ολόκληρη άλλωστε φασαρία. Άλλωστε έχει κοπάσει η κουβέντα, άλλωστε επειδή λαμβάνουμε όλοι τον λογαριασμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό που έχουμε να πληρώσουμε, ανεξαρτήτως παρόχου, βλέπουμε ποια είναι η κρατική επιδότηση και γι' αυτό έχει κοπάσει και όλος αυτός ο θόρυβος που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Υπάρχει όμως ένας άλλος θόρυβος, ο οποίος έρχεται από τους επιχειρηματίες, κύριε Σκυλακάκη. Διαβάζω πάλι από τον Νίκο Φιλιππίδη σήμερα στο άρθρο του, το χρησιμοποιώ και στη συνέντευξή μου προς εσάς, είχα κάνει το ίδιο και με τον κύριο Πατέλη. Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton, οι επιχειρηματίες αισιοδοξούν μόλις 4 στους 10, εν αντιθέσει με τους 6 στους 10 που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πάλι επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι τώρα η χαμηλή επιδότηση προς αυτούς και ως προς την ενέργεια. Υπάρχει κάτι που θα μπορείτε να πείτε? Κοιτάξτε, ή θα το δείτε μελλοντικό σκέφτο? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα μια πολύ υψηλή αντικειμενικά τιμή του φυσικού αερίου. Είναι γύρω στα 135 ευρώ όταν ήταν κάτω από 20. Έχει μειωθεί η εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο και
πολλοί έχουν, κάνουν επενδύσεις για να μειώσουν και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ΑΠΕ, αλλά εξακολουθεί και είναι πολύ υψηλή η τιμή που πληρώνουν οι επιχειρήσεις παρά τις επιδοτήσεις που υπάρχουν, ειδικά οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή οι πολύ ενεργειοβόρες. Και ταυτόχρονα μπαίνουμε διεθνώς σε μια ύφεση, στην καρδιά μιας ύφεσης, που θα είναι βραχυχρόνια μένα, αλλά θα είναι ύφεση, ναι, διεθνώς. Εμείς θα μείνουμε έξω για λόγους επενδύσεων. Λογικό είναι οι επιχειρηματίες να μην, ναι, είναι αισιόδοξοι όταν μπαίνουμε, ναι, σε ύφεση και αύξηση επιδοτήσεων. Μήπως βλέπουν κάτι άλλο, που, κάτι άλλο οι επιχειρηματίες που δεν το βλέπει ή δεν θέλει να το δει η κυβέρνηση λόγω των εκλογών? Δηλαδή υπάρχει μια γενική αισιοδοξία ότι εμείς θα τις σκαπουλάρουμε, ναι, μπροστά στην ύφεση. Θα τις σκαπουλάρουμε ή θα τρέχουμε? Θα τις σκαπουλάρουμε, αλλά το γεγονός ότι εμείς ως χώρα συνολικά θα τις σκαπουλάρουμε, την επιχείρηση που έχει υψηλότερα επιτόκια δανεισμού να αντιμετωπίσει και υψηλότερο ενεργειακό κόστος που θα συνεχίζεται για κάποιους μήνες ακόμη, την κάνει να είναι πιο δύσιμη, ας το πούμε έτσι. Εμείς κοιτάμε τον μακρύτερο ορίζοντα, και επίσης το γεγονός ότι μπαίνουν πάρα πολλές επενδύσεις στη χώρα. Αυτό είναι που θα μας κρατήσει. Αλλά νομίζω ότι και τα δύο λογικά είναι. Δεν υπάρχει, ναι, κάτι που να μου φαίνεται παράδοξο. Δύο ερωτήσεις με το καλημέρα σας από το κοινό. Πρώτα απ' όλα, ο Αριστομένης, εάν έχουν εισπραχθεί όλα αυτά τα πρόστιμα που επευρύθηκαν τον τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της και του κορονοϊού. Κοιτάξτε, εισπράττονται ή θα επιστραφούν κιόλας αν έχουν εισπραχθεί? Δεν ξέρω σε ποια πρόστιμα απ' όλα αναφέρεται, αλλά γενικότερα η εισπράξη των προστήμων, όπως ξέρετε, ανήκει σε μια ανεξάρτητη αρχή πλέον. Δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση στα θέματα των προστήμων. Μία από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη διάρκεια των μνημονίων. Δηλαδή τα πρόστιμα του αντιεμβολιασμού, ας πούμε, της αρνήσεως εμβολιασμού. Άλλο εκεί πέρα που νομοθετεί η κυβέρνηση. Αλλά γενικότερα η ίσπραξη των προστήμων υπόθεση ΑΔΕ. Ναι. Να ζητάει ο Δημήτρης να σας ρωτήσω αν είναι δίκαιο όταν καθυστερείς να πληρώσεις τον φόρο να χρεώνεσαι μετόκους και όταν το κράτος καθυστερεί να επιστρέψει πάλι χρόνεται να πληρώνει χωρίς επίπτωση. Όχι, υπάρχει το κράτος γενικά έχει και αυτό τόκο υπερημερίας. Εξαρτάται με τι είδους καθυστέρηση είναι και αν είναι αν είναι εντός του χρόνου που θα έπρεπε να πληρώσει, ναι, το κράτος. Γενικότερα το κράτος σήμερα πληρώνει, έχει μειώσει πάρα πολύ τα ληξιπρόθεσμά του, ειδικά αυτά που είναι ανέτεα ληξιπρόθεσμα. Το μεγαλύτερο ανέτεο ληξιπρόθεσμα που ξέρετε ήταν οι συντάξεις. Το μεγάλο ποσό ήταν οι συντάξεις. Και η πίεση που ασκούμε εμείς ως Γενικό Λογιστήριο είναι ασφυκτική προς τους φορείς στο να πληρώνουν έγκαιρα τα ληξιπρόθεσμα στους πολίτες. Εκτός και αν ο έχων λαμβάνει οφείλει, οπότε αρχίζουν οι συμψηφισμοί. Εντάξει, πάντα υπάρχει το θέμα των συμψηφισμών και εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και μια αλλαγή πολιτικής, το συζητάμε με την ΑΔΕ, έτσι ώστε αυτός που τηρεί τις ρυθμίσεις του να μην έχει ξαφνικά να μην χάνει το ποσό που υπολογίζει ότι θα πάρει πίσω. Να μην χάνει το ποσό που υπολογίζει που θα πάρει πίσω. Αυτό, ναι, είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει. Από την ώρα που είναι ενήμερος στις υποχρεώσεις του. Από την ώρα που είναι προφανώς ενήμερος στις υποχρεώσεις του. Ναι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με το πόσο διάστημα είσαι ενήμερος. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να είναι κάποιος ενήμερος για ένα μακρόχρονικό διάστημα και διαφορετικό να είναι μια ώρα ενήμερος που λέμε. Μάλιστα. Να μην τα έχει βάλει τελευταία ώρα. Όχι, να μην έχει γίνει ενήμερος τελευταία ώρα. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά αυτά... Να είναι δηλαδή επί πολύ χρόνο μη ενήμερος και ξαφνικά να γίνεται, ωραία, μια μέρα ενήμερος που, ναι, του έρχεται ένα μεγάλο ποσό. Αν όμως το κράτος ξεκαθαρίζει όλα αυτά τα πράγματα εκ των προτέρων, έτσι και ο πολίτης αρχίζει να συμπεριφέρεται και, ναι, εκείνος κανονικά. Αυτό είναι και μια παρατήρηση που έχουμε για τα
τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει. Νομίζω το είχαμε συζητήσει. Όχι, και μια προηγούμενη φορά. Θα ήθελα να το αφήσουμε για μετά να κάνω διάλειμμα, κύριε Υπουργέ. Ωραίος τελικός, δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω ποια είναι τα γούστα σας, αλλά Αργεντινή-Γαλλία. Κύριε Υπουργέ, εμένα τα γούστα μου αρχίζουν και τελειώνουν στη Βραζιλία. Είναι μια τραγωδία αυτό. Παρότι σε αυτά τα τελευταία παγκόσμια κύπελλα. Ομολογώ ότι με εξέπληξε το Μαρόκο στις εμφανίσεις του, αλλά προτιμώ το Αργεντινή. Το κλασικό. Το κλασικό, ακριβώς, ναι. Μάλλον είμαι κλασικός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν επέλεξε τον αντίπαλό του και είναι ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Κρέμι Μάμογλου. Του κάνει ό,τι ακριβώς έκαναν και στον ίδιο τον Ερντογάν πριν από 20 τόσα χρόνια. Όταν τον φυλάκισαν δήμαρχος ον τότε ο Ερντογάν. Ο κύριος Θόδωρος Κυριακάκης, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είναι μαζί μας. Προτού περάσω στα ερωτήματα των ακροατών, είναι ενδιαφέροντα, κύριε Σκυριακάκη, τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Εμείς φέτος η Ελλάδα καταφέρνει να μαζέψει ποιος είναι ο τζίρος του κράτους. Κοιτάξτε, η συνολική εικόνα φέτος επηρεάζεται πολύ από τον πληθωρισμό. Το κράτος, αν θέλετε, με τον τρόπο που το μετράμε, μειώνεται, όχι διότι μειώνεται σε όρους ευρώ, αλλά διότι έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ φέτος από τα προηγούμενα χρόνια, και για λόγους ονομαστικού ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, και για λόγους υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. Έτσι, το κράτος θα πέσει κάτω από το 50% του ΑΕΠ την φετινή χρονιά, και του χρόνου μπαίνουμε και σε πρωτογενή πλεονάσματα, μικρά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά αναγκαία για την επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Για μένα το πιο σημαντικό την επόμενη χρονιά είναι η επενδυτική βαθμίδα, γιατί αυτή θα επιτρέψει αυτό που λέμε αλλαγή πίστας στην ελληνική οικονομία. Και το ΑΕΠ μας σε πόσα δισεκατομμύρια υπολογίζεται φέτος? Το ΑΕΠ φέτος υπολογίζεται, και θα δούμε τώρα με τη στατιστική υπηρεσία πώς θα καταλήξει, στα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν γυρίσουμε πίσω στην προχρεοκοπίας εποχή, αρχίζουμε και πλησιάζουμε. Ποιο ήταν η καλή μας χρονιά τότε, η top χρονιά? Δεν θα την πω καλή χρονιά. Ποια ήταν η... Είχαμε περάσει τα 220, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Άρα πάμε σε εκείνο το πεδίο. Επιστρέψαμε σε εκείνο το πεδίο. Επιστρέφουμε σε εκείνο το πεδίο, όχι όμως σε πραγματικό επίπεδο ΑΕΠ, γιατί έχουμε μεσολαβήσει και χρόνια από πληθωρισμού, και αυτά τα χρόνια του πληθωρισμού. Η ουσία είναι περισσότερο η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι που είναι πιο στρατηγικό. Η πανδημία και η κρίση η γεωπολιτική της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε μια αναθεώρηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων των μεγάλων παγκόσμιων εταιριών. Ξαναβλέπουν τις χώρες της Δύσης ως χώρες με μικρότερο κίνδυνο. Αυτό μπορεί να ανοίξει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να προσελκύσει μεγάλες παγκόσμιες επενδύσεις εδώ, οι οποίες σε μια μικρή χώρα αλλάζουν τελείως το παιχνίδι. Κλειδί για να ανοίξουμε αυτή την, αν θέλετε, είναι σαν μια πόρτα φράγματος για να τρέξει το νερό των επενδύσεων, είναι η επενδυτική βαθμίδα. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες δεν βλέπουν πια τις εξωτικές χώρες μετά από τα απίστευτα λεφτά που χάσανε και στην Κίνα λόγω των COVID μέτρων, και στη Ρωσία, από την οποία έχασαν πάρα πολλά λεφτά φεύγοντας, αναθεωρούν χώρες όπως η δική μας, που προσφέρουν γεωπολιτική ευστάθεια και είναι ανταγωνιστικές εντός της Δύσης. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ήδη βλέπουμε μια σειρά από τέτοιες επενδύσεις, Microsoft, Pfizer, Morgan Stanley κτλ. Αλλά υπάρχουν πολύ πολύ περισσότερες που μπορούμε να φέρουμε στο βαθμό που, ναι, θα τελειώσουμε με την επενδυτική μια βαθμίδα. Μια τέτοια επένδυση, μπορεί να μην είναι στην κορυφή, αλλά είναι ένα είδος επένδυσης, είναι αυτή η επένδυση που γίνεται για την απόκτηση της βίζας.
Και ρωτάει ένας ακροατής, ο Κώστας, από την ώρα που έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα στέγασης, μήπως να καταργηθεί, θα προσθέτω, για λίγο καιρό αυτό το καθεστώς Golden Visa. Πρέπει να ανεβεί το κόστος της Golden Visa. Αυτό είναι κυβερνητική πολιτική η οποία πιστεύω ότι θα υιοθετηθεί, διότι πλέον δεν είναι τόσο προτεραιότητα προσέλκυσης τέτοιων κεφαλαίων από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τέτοιου είδους κεφαλαίων. Εμάς μας γιατί ήρθαν καλύτερα κεφάλαια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ήρθαν ποιοτικώς καλύτερα, τα είπατε μόλις προηγουμένως. Ακριβώς. Και επίσης έχουμε και ελληνικές εταιρείες που κάνουν τέτοιες ποιοτικές επενδύσεις. Έλεγα χθες στη Βουλή για ένα παράδειγμα επένδυση που γίνεται στην Τρίπολη. Φαρμακευτική. Φτιάχνονται στην Τρίπολη. Δεν είναι καμία περιοχή της Ελλάδας που έλεγες παλιότερο ότι είναι σούπερ επενδυτική. 7 παραγωγικές μονάδες θα παράγουν 250 εκατομμύρια τεμάχια φαρμάκων, 450 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, μια πρόσθετο ΑΕΠ που θα είναι 300-400 εκατομμύρια από μια επένδυση. Ακούω ότι θα ακουστούν πολύ μεγάλα πράγματα αναφορικώς με επενδύσεις μεγάλων εταιριών. Τα αφήνω να ανακοινωθούν. Δεν είναι δουλειά μου. Με καλεί ο Σωτήρης να σας ρωτήσω γιατί καθυστερεί η σύνδεση ταμιακών με τις χρεωστικές επιζωτικές κάρτες. Γιατί πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Έχει δίκιο, είναι ο καλύτερος τρόπος, δεν είναι ο μόνος. Η φοροδιαφυγή είναι πολυδιάστατη μάχη. Ναι. Έχει και κίνητρα και αντικίνητρα και πολλά άλλα. Αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος, είναι βασική κυβερνητική πολιτική. Πιέζουμε ασφυκτικά εμείς. Ποιον πιέζετε, για να καταλάβω. Την ΑΔΕ, ναι. Δεν έχει προσωπικό η ΑΔΕ. Όχι, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά η ΑΔΕ από την δική της πλευρά πιέζει την αγορά. Διότι... Ποιος δεν δέχεται, ποιος δεν θέλει, θέλω αυτό να καταλάβω. Όχι, δεν είναι ότι δεν το έχει. Έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, προχωρεί κανονικά. Από 1η-1η ισχύουν οι καινούριες προδιαγραφές. Απλώς μεταξύ των προδιαγραφών των τεχνικών, τώρα θα σας βάζω σε βαθιά τεχνικά νερά, αλλά δεν πειράζει. Μεταξύ των προδιαγραφών των τεχνικών που οριστικοποιούνται, που λένε πώς θα γίνει η διασύνδεση, και της ανταπόκρισης του ιδιωτικού τομέα για να φτιάξει αυτά τα software και να κάνει τις μετατροπές, υπάρχουν κάποιοι μήνες. Αυτοί οι μήνες είναι που περιμένουμε. Ναι. Εμείς πιέζουμε να είναι λιγότεροι μήνες ως κυβέρνηση. Η αγορά θέλει λίγο παραπάνους μήνες, η ιδιωτική αγορά, για να προσαρμόσει τα software. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Θέλει χρήματα για να το κάνει. Όχι. Είναι απλώς τεχνικό. Δεν υπάρχουν εταιρείες που να προσφέρουν. Δεν είναι έτοιμες. Δεν είναι έτοιμες λύσεις. Πρέπει να φτιαχτούν. Δεν μπορούν να αγοραστούν έτοιμα πράγματα. Δεν είναι έτοιμες. Δεν τα αγοράζεις έτοιμα απ' έξω. Ναι. Είναι σου θέλω να πω ότι μήπως παίζεται καθυστέρηση γιατί δεν θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Είναι σαν τον ΔΔΕ. Είναι αντικειμενικό το πρόβλημα με πόση ταχύτητα μπορεί να γίνονται οι επενδύσεις για τη σύνδεση του δικτύου. Ναι. Δηλαδή άλλα κράτη δουλεύουν γρηγορότερα σε αυτόν τον τομέα από εμάς, προφανώς. Πώς το κάνουν οι άλλοι? Όχι. Άλλα κράτη έχουν δουλεύουν γρηγορότερα, άλλα πιο αργά, αλλά κάθε ένα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που εσείς δεν είναι... Εσείς βάλατε όριο, είπατε, έχετε πει, παιδιά, 1η Ιουλίου το ξεκινάμε. Ναι, διότι έχουμε... Ποιος είναι αυτός ο χρόνος, δεν το ξέρουν οι πολίτες. Το ορόσημο για τις... Να ξεκινήσουν οι καινούριες προδιαγραφές, γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά σε αυτό, είναι η 1η-1η-23. Και θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Πόσοι μήνες? 6 μήνες. Φτάσει τέλος του χρόνου. 6 μήνες. Πιάσαμε καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι, αν θέλετε, είναι μια έντονη πίεση δική μας προς την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα βγει επιτέλους στην Νέα Δημοκρατία να τα κάνει αυτά κάποια ώρα. Δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Όχι, δεν είναι. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ορόσημα, θα τηρηθούν τα ορόσημα. Αλλά το ορόσημο που έχουμε τώρα είναι να θεσπιστούν οι προδιαγραφές. Ξέρω ότι θέλει να φύγετε, πήγε παρατέταρτη ώρα, αλλά μια πολύ σύντομη. Έχω και άλλες πολλές ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά. Μόλις 3 στους 10 επιχειρηματίες περιμένουν από το Ταμείο Ανάκαμψης ότι θα συμβάλλει σε αυτού, στην περίπτωσή τους. Εγώ έχω διαφορετική εικόνα, αλλά η εικόνα η δική μου είναι ότι ακόμη οι μικρές και μεσαίες δεν έχουν
προχωρήσει με την ταχύτητα που θα έπρεπε στην υποβολή σχεδίων. Πιέζουμε και τις τράπεζες και βγάζουμε και ένα καινούργιο εργαλείο το οποίο θα εμφανιστεί στο τρίμηνο το πρώτο, που είναι ειδικά για μικρές και μεσαίες, έτσι ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός. Από πλευράς όγκου έχουμε τεράστιες επενδύσεις εκεί. Έχουμε φτάσει τα 10 δις επενδυτικά σχέδια, κοντά 10 δις. Από αυτά 2 δις είναι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε άλλα 20 δις δυνατότητα επενδυτικών σχεδίων για να φιλοξενήσουμε. Θα συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Θα δώσετε το τέταρτο ή θα φύγετε, ή πρέπει να φύγετε? Πρέπει να πω στη Βουλή πρωί-πρωί. Ναι. Θα τα κρατήσω τα μηνύματα πραγματικά. Ένα ακόμη τελευταίο. Ένα τελευταίο. Λέει ο άνθρωπος ότι θα ήθελα, εύχομαι λαού επιτρέποντος, γράφει ο Γιώργος στο πρωτοσάλτες.gr, να ανανεωθεί η θητεία της παρούσας κυβέρνησης. Αλλά τρομάζω στη σκέψη για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση μετά τις εκλογές. Όταν με στόχο την πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας και τα πλεονάσματα που οφείλει να έχει ο προϋπολογισμός, σε συνδυασμό με την πτώση των ποσοστών της ανάπτυξης, η κυβέρνηση αρχίσει τις περικοπές. Θα με ενδιαφέρει η άποψη του κυρίου Υπουργού για το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο που ξεφεύγει. Καταρχήν δεν έχει ξεφύγει το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο. Αυτό που χρειάζεται να γίνει στο δημόσιο και το έχουμε ήδη προαναγγείλει είναι μια αναδιάρθρωση του ενιαίου μισθολογίου με αυξήσεις οι οποίες θα αφορούν κυρίως αυτούς που έχουν χαμηλότερους μισθούς, για να είναι το δημόσιο ανταγωνιστικό σχέση με το ιδιωτικό τομέα στις ανάγκες τις οποίες έχει. Από εκεί και πέρα η συνέχιση ανάπτυξης και οι επενδύσεις είναι αυτό που θα μας φέρνουν έσοδα. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια κάναμε συντηρητικότερες προβλέψεις από ότι οι διεθνείς οργανισμοί και οι θεσμοί και οι υπόλοιποι. Και το έχετε δει και φέτος που είναι 5,6 πρόβλεψή μας και είναι 6 της Κομισιόν και 6,7 του ΟΣΑ. Οι συντηρητικές προβλέψεις μας επιτρέπουν να επιτυγχάνουμε τους στόχους και ταυτόχρονα ό,τι πλεόνασμα υπάρχει, μάλιστα, να το δίνουμε πίσω. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η κυρία υπογράφει, αλλά εγώ θα κρατήσω το όνομα τεπώνυμό της για μένα. Είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και μου γράφει ότι για τους αναπληρωτές δεν θεσπίστηκε το 9 μήνο μητρότητας, είναι μόνο στους 3 μήνες. Υπάρχει διαχωρισμός, ούτε κάποιο επίδομα, ούτε κάποιο δώρο, παρόλο που τρέχουμε από τη μια πλευρά της Ελλάδος στην άλλη. Παρακαλεί να θίξω το θέμα. Το έθιξα. Καλά κάνατε. Εμείς κάναμε μια μεγάλη κίνηση όπου πάρα πολλοί αναπληρωτές, γιατί άνοιξαν θέσεις μονίμων, πέρασαν στις θέσεις μονίμων. Τα υπόλοιπα είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Η Αθήνα θέλει επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή κάτι θα ακουστεί. Πέραν το ότι θα έχουν τη δυνατότητα να δανειζόμαστε, είμαι και εγώ σε αυτήν την κατηγορία, αλλά κάτι παραπάνω θα θέλαμε, έτσι μια επιβράβευση. Το κάναμε στη διάρκεια του COVID, τώρα, ναι, που υπήρχαν, ναι, δυνατότητες. Και κλείνω με την Άννα, η οποία, πρώτον, ανακαίνιση μπάνιου συνολικό κόστος 5.000 ευρώ, απόδειξη 300 ευρώ, απώλεια μόνο ΦΠΑ 1.200 ευρώ. Ναι, αλλά να πω στην Άννα ότι ακόμη ισχύει το γεγονός ότι μπορεί να περάσει την ανακαίνιση στο φορολογική της δήλωση και να πάρει σημαντικά λεφτά πίσω από φορολογικό κίνητρο. Υπάρχει το φορολογικό κίνητρο, δυστυχώς δεν το αξιοποιούμε ως πολίτες επαρκώς. Δεν καλύπτει πλήρως το ΦΠΑ, αλλά λίγο να θες να είσαι συνεπής, σου δίνει ένα σημαντικό κίνητρο. Τηλέφωνο σε γνωστό τηλεφώνημα, μάλλον να το πούμε σωστότερα, τηλεφώνημα σε γνωστό οφθαλμολογικό κέντρο για μια ειδική εξέταση με απόδειξη 350 ευρώ χωρίς 250. Μέσω τηλεφώνου όλα αυτά, για ποια μείωση φοροδιαφυγής μας μιλάτε, κύριε Σκυλακάκη, λέει ίδια. Η μείωση φοροδιαφυγής προκύπτει, αλλά προκύπτει από μια χώρα στην οποία είχαμε κενό VAT περίπου 27%, μετά έπεσε λίγο στο 25%. Δηλαδή σε μια χώρα με πολύ μεγάλα ύψη φοροδιαφυγής, τα δεύτερα στην Ευρώπη. Από εκεί ξεκινήσαμε. Συνεπώς, στη διάρκεια της μείωσης θα έχουμε ταυτόχρονα και έντονα φαινόμενα φοροδιαφυγής και φαινόμενα. Και αναζητεί μείωσης την παλιά κρατεά η ΠΕΔΑ, κύριε Σκυλακάκη. Τώρα είναι όλα ΑΔΕ και είναι ανεξάρτητη αρχή, στην οποία δίνουμε
πάρα πολύ σημαντικούς πόρους για να είναι πιο αποτελεσματική. Ναι. Και έχω χειριστεί τα θέματα που ήρθαν έως τις 8:30. Τα μετά δεν μπορώ να τα χειριστώ. Και κάτι τελευταίο έχει υποβάλει ο Νίκος. Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ για μια νέα εταιρεία. Και 4 μήνες τώρα προσπαθεί να, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη ρευστότητά της εταιρείας. 4 μήνες περιμένει να μπουν αυτά τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό, τα οποία έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Γιατί τέτοια καθυστέρηση? Συνήθως στο ΦΠΑ έχουμε πολύ ταχύτερες επιστροφές πλέον, πολύ πολύ ταχύτερες. Όμως αν πέσει στο δείγμα του ελέγχου, του δειγματοληπτικού ελέγχου για κάποιο λόγο, τότε πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να πάρεις τα χρήματα πίσω. 4 μήνες είναι υπερβολικός χρόνος κατά τη γνώμη. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης μαζί μας. Οι ερωτήσεις που ήρθαν από τις 8:32 πρώτα λεπτά δεν μπορούν να απαντηθούν. Θα φύγουν, θα προωθηθούν όπως κάνω πάντα όταν φιλοξενώ υπουργό και γνωρίζω τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκυλακάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.